ακούστε. Εγώ μίλησα προηγουμένως για εμπάργκο και είπα ότι θεωρώ τελείως λανθασμένο οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα να κάνει εμπάργκο στη δημόσια συζήτηση όπως αυτή εκπροσωπείται. Το λέτε και για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό και για την Νέα Δημοκρατία. Για όλα τα κόμματα και λυπούμε πάρα πολύ και που η Νέα Δημοκρατία διολίσθησε στον πειρασμό να πει ότι δεν συμμετέχω στη δημόσια συζήτηση, στη δημόσια τηλεόραση. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι προσβολή στον πολιτικό κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε όμως από τον Γαϊτανάκη. Δεν με ενδιαφέρει ποιος το ξεκίνησε. Εγώ είμαι πολιτικός και σπάω αυγά. Ναι. Δεν έχω μασίσει ποτέ τα λόγια μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου, αλλά δεν κάνω παραλήψεις. Στην mm-hmm. πολιτική καταχωρίζεσαι με τις πράξεις σου και τις συμπεριφορές σου και όχι δια της απουσίας και δια των παραλήψεων. Οι παραλήψεις είναι ποινικά κολάσιμες. Στην πολιτική όμως οι παραλήψεις δηλώνουν απόν, απουσία. Mm-hmm. Όταν είσαι απόν για να μην αναλάβεις κομματικό κόστος, είσαι απόν από τη συμμετοχή σου στα πράγματα της χώρας και από τις ευθύνες σου. Ο Καζαντζάκης, εγώ ξέρετε είμαι και λίγο εκτός από καραμαλική σχολή σκέψης, είμαι και καζαντζακική. Ο Καζαντζάκης λοιπόν έλεγε ένα πράγμα, αναλαμβάνω την ευθύνη. Εγώ θα φταίω αν κάτι δεν πάει καλά, αν αυτός ο κόσμος δεν πάει καλά. Άρα λοιπόν, ο καθένας από εμάς δεν πρέπει να βγάζει τα πόδια του έξω από τη φωτιά. Mm-hmm. Θεωρώ την απουσία από το δημόσιο διάλογο 100% δίκιο να έχει ο πολιτικός Άρα κόσμος. Λάθος και το εμπάργκο στο Θεωρώ ότι πολιτικά είναι σφαλμένο. Και τις δύο περιπτώσεις επαναλαμβάνω. Σε όλες τις περιπτώσεις. Κάνατε, εδώ έχετε ένα σωρό ερωτήματα, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω όπως μπορώ. Αλλά πρέπει να είμαι εδώ για να απαντήσω. Δεν μπορεί να λείπω και να λέω εντάξει. Επειδή είπατε, κυρία δεν Υπουργέ, συμμετέχω, επειδή διαφωνώ μαζί σας. Επειδή είπατε, αναλαμβάνω την ευθύνη και το καζαντζακικό και σωστά το λέτε και είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το τοποθετήσατε. Επομένως και εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτόν που γίνονται στο σώμα το τελευταίο διάστημα. Θα σας και πω εκτίθετε το σώμα. Αν το πολιτικό σώμα. Το πολιτικό σώμα εκτίθεται ούτως ή άλλως. Και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί πρέπει να κάνουμε μία επανεκκίνηση για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον κόσμο αυτό που του πρέπει, που του αξίζει. Αυτό mm-hmm. που δικαιούται, την αντικειμενική ενημέρωση από τη μία και εμείς τις πολιτικές θέσεις με υπευθυνότητα. Το ερώτημα όσο με αφορά εδώ, τώρα, κύριε Παπακώστα, είναι πώς από το θλιβερός πρωθυπουργός φτάσαμε στην υπουργοποίησή σας στην κυβέρνηση του ίδιου πρωθυπουργού. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, το απάντησα εγώ. Έδωσα μία συνέντευξη ως επικεφαλής του νέου. Δεν μου αρέσει να λέω πρόεδρος. Είναι μία ομαδική δουλειά που γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε ως ομάδα. Εδώ θα έλεγα, η δική μου στάση το τελευταίο διάστημα μπορεί να στεγαστεί κάτω από μία φράση «Όλοι μαζί μπορούμε». Σας εκφράζει και εσάς εδώ. Μας εκφράζει απολύτως. Λοιπόν, έτσι. Είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία πρέπει να λειτουργήσει ο Άρα, πολιτικός κόσμος. Άρα μια διεθνική συνεννόηση εσείς τώρα. Βεβαίως. Όταν εγώ λέω, γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε και λένε «Μα ο Καραμαλής» κλπ. Δεν αναφέρομαι στον Κώστα Καραμαλή, όταν λέω ότι είμαι της καραμαλικής σχολής σκέψης. Για παντό. Αναφέρομαι στη σχολή. Υπάρχει μια πολιτική σχολή σκέψης. Υπάρχει η σχολή σκέψης του Παπανδρέου, υπάρχει η σχολή σκέψης του Καραμαλή και υπάρχουν και άλλες σχολές ατάκτως ερημένες. Και έχει αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η σχολή σήμερα. Νομίζω πως ναι. Εμένα πάντως, νομίζω πως ναι. Γίνεται μια προσπάθεια, επιχειρείται. Αντιθέτως, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και εκεί ο Κώστας ο Καραμαλής στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι προσπάθησε να διορθώσει την πορεία με τη δήλωσή του. Δηλαδή, τι μίλησε για παράταξη. Η παράταξη δεν οριοθετείται στα στενά όρια ενός κόμματος, mm-hmm. μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Παράταξη είναι όσοι εμφορούνται από τις ίδιες ιδέες. Υπάρχει λοιπόν μια ευρύτατη παράταξη εδώ, η οποία αποτελείται από τη Νέα Δημοκρατία, αποτελείται από τους ανεξάρτητους Έλληνες και αποτελείται και από το Νέο και mm-hmm. από τυχόν άλλα κόμματα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εγκαταλείψει τις αρχές του Καραμαλή. Θεωρώ ότι έχει εγκαταληφθεί συνειδητά αυτή η πολιτική του «Όλοι μαζί μπορούμε». Διότι κάποιοι έχουν συμβουλεύσει και νομίζουν ότι φροντίζουν καλά τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και τις υπηρεσίες που του προσφέρουν. Νομίζω ότι κάνουν κακό. Δική μου η γνώμη είναι αυτή. Ναι, αλλά και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς στηρίζουν την παράταξη. Όπως λέτε και λένε πάμε όλοι μαζί. Δεν διαφοροποιήθηκαν. Το πάμε όλοι μαζί. Άλλο είναι θέμα ερμηνείας το δικό σας. Όχι, όχι. Εγώ λέω και στο κρίνει ο καθένας που έχει νου και καταλαβαίνει. Η παράταξη λοιπόν πρέπει να κυριαρχήσουν οι ιδέες της, γιατί κινδυνεύουμε άλλοι να καρποθούν. Γιατί δεν παλέψατε μέσα από την παράταξη λοιπόν εσείς. Αυτό έκανα. Παρά το γεγονός ότι διαγράφηκατε και έχετε μια πικρία. Μα όταν σε διαγράφω. Αλλά εσείς δεν ανήκετε στη δεξιά που ανήκετε. Σημαίνει ότι είσαι περσόνα. Βεβαίως, εγώ είμαι καραμαλική δεξιά, κοινωνική δεξιά, κεντροδεξιό είναι το νέο. Μάλιστα. Είναι ο μεσαίος χώρος που λέγαμε κάποτε και ο οποίος έχει εγκαταληφθεί. Το νέο φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το πολιτικό κενό. Είστε μέσα σε μια αριστερή κυβέρνηση. Τώρα, με κάποιες αιμονές που έχει ενδεχομένως αριστερά. Με ρωτήσατε, δεν θα αποφύγω εγώ. Αυτό έχει ο διάλογος. Δεν σας εκφράζει σήμερα σας ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Σαν πολιτική σκέψη, σαν αντίληψη. Σήμερα με εκφράζει το γεγονός ότι έχω αναλάβει μια ευθύνη που δεν μου αναλογεί δια του νέου. Mm-hmm. Δηλαδή, προσκλήθηκαν τα πολιτικά κόμματα της χώρας στις 20 Αυγούστου. Έγινε μια πρόσκληση προς όλους. Mm-hmm.
Και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είναι εκλεγμένος, δεν είναι διορισμένος, έτσι, είναι εκλεγμένος. Έκανε μία πρόσκληση και είπε, παιδιά, ακούστε να σας πω, το παιδιά, διαγράψτε το. Ναι. Κύριοι και κυρίες του πολιτικού κόσμου, ελάτε εδώ να κλείσουμε την πόρτα στο παρελθόν, στα 8,5 χρόνια κρίσης και να κάνουμε μία επανεκκίνηση, όπως σας είπα προηγουμένως. Ποιοι θέλετε να βάλετε τα πόδια σας στη φωτιά, να πέσετε στο πεδίο και να βοηθήσετε τη χώρα. Και ανταποκριθήκαμε. Οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, οι οικολόγοι και το νέο. Για να είστε γιατί όμως λέω εγώ ότι δεν μου αναλογεί αυτή η ευθύνη πολιτική, κυρία διότι υπάρχουν κόμματα. Ένα λεπτό θα σας απαντήσω, μην ανησυχείτε καθόλου. Όχι, θέλω να δεν πω υπάρχουν... ότι για να είστε αποτελεσματικοί από τη θέση του Υπουργείου που έχετε αναλάβει, ναι. Πρέπει να σας εμπνέει και ο Πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης. Τώρα ακούστε. Σας εμπνέει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει, θα σας πω. Και θα απαντήσω και σε αυτά που δείξατε, γιατί εγώ δεν απέσυρα τίποτα. Από τα λεγόμενα μου δεν καταλάβατε. Όχι. Μα υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τα κατεβάζουν. Ζητούν 100 φορές συγγνώμη, λένε ότι έκανα λάθος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κάνουν κολοτούμπες κλπ. Εγώ υποστηρίζω αυτά που έχω γράψει και αυτά που έχω πει. Απλώς ισχύουν σήμερα. Διότι επιβεβαιώνομαι από τη ζωή. Δεν ισχύουν σήμερα. Μάλιστα. Αυτή άρα λοιπόν στην πολιτική πρέπει οι αποφάσεις που παίρνεις και οι πολιτικές κινήσεις που κάνεις να έχουν πρωτίστως, αυτό έλεγε ο ιδρυτής. Της Νέας Δημοκρατίας, η σχολή Σκέψη Καραμαλή, τι έλεγε, ότι πρέπει να τους υβριστές του και τους αντιπάλους του έβαλε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Συμφιλίωσε τον τόπο, νομοποίησε την αριστερά και ορθά έκανε. Και σήμερα έχουμε από μια παράταξη, η οποία έχει αυτή την ιστορία, εισηγήσεις του τύπου με θεσμικά μέτρα, προσέξτε, προς τον κύριο Μητσοτάκη, με θεσμικά μέτρα να αποκλείσουμε είτε την αριστερά, είτε το νέο μπορεί να πει αύριο. Την ώρα που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον άκουσα εγώ, τον ακούσατε κι εσείς, είπε στην ομιλία του ότι εγώ στα ψηφοδέλτιά μου θα βάλω και αριστερούς κτλ. Τότε λοιπόν. Αυτό δεν σε εκφράζει. Το όλοι μαζί το μπορούμε. Αν έκανε ο Μητσοτάκης, γιατί δεν σας εκφράζει. Ένα λεπτό. Όχι, να μου το πείτε από την ανάποδη τώρα. Το Τσίπρα. Μα γιατί δεν το έκανε με τα στελέχη, τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να κάνει τη διεύρυνση του προς την αριστερά. Γιατί τα φορά ούτως ή άλλως τα στελέχη αυτά. Όχι, δεν τα φορά τα στελέχη. Όταν κάνει άνοιγμα, αναφέρομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Γιατί είναι κακό όταν το κάνει η Κατερίνα Παπακώστα με το νέο και κολάσιμο πολιτικά. Και δεν είναι εξίσου κακό και κολάσιμο να ανοίξει στην αριστερά, όπως λέει, με συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Εγώ δεν συμμετέχω ούτε στο ψηφοδέλτιο. Είναι κακό και κολάσιμο. Δεν είναι εγώ αυτή, δεν είμαι βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ούτε βουλευτή ανεξάρτητο Ελλήνων. Εγώ είμαι ανεξάρτητο βουλευτή. Ναι. Έχετε εκλεγεί με αυτή. Και τώρα με τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία είστε εκλεγμένοι. Διαγράφει, το είπατε εκεί. Διαγραφήκατε, αλλά την έδρα δεν τη δώσατε, σα λέει η κυρία Οικονόμου, ακούστε να σα πω. Όχι, δεν είναι έτσι. Ακούστε να σα πω, κυρία Οικονόμου. Εάν εσάς εδώ το κανάλι στο οποίο εργάζεστε με φιλότιμο και κάνετε καλή προσπάθεια να είστε όσο το δυνατόν να δώσετε τα καλύτερα. Έρθει ο ιδιοκτήτης του καναλιού και σας διαγράψει, σας απολύσει και σας πει δεν θέλω κύριε Οικονόμου. Ναι, κύριε Οικονόμου, δεν θέλω να συνεργάζω μαζί σας. Εσύ θα πας και θα πεις ότι όχι εγώ θέλω και θα μείνω εδώ. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν θα σε διαγράφει ο άλλος. Κυρία Παπακώστα, βάλτε μια ανατελεία. Σας οδήγησε προς την έξοδο. Ακούστε, οι δικές μου θέσεις είναι σταθερές. Και όσα έλεγα και όσα υποστήριζα ισχύουν στο ακέραιο. Και σήμερα κάνουμε μια προσπάθεια με την ελληνική ορμή, ακριβώς αυτό το κενό, δηλαδή την εγκατάλειψη αυτών των θέσεων, να το καλύψουμε εμείς.